ενδυμότατοι εκπρόσωποι των κρατικών υπηρεσιών, των δημοσίων φορέων και των οργανισμών, κύριε ανώτατη και λοιποί αξιωματικοί, απαξάπαντες εκπρόσωποι της περιφερίας και, και του Δήμου και απαξάπαντες οι παρόντες, γιατί όσους και να πω θα παραλείψω. Θα πω λίγες σκέψεις μόνο με την ευκαιρία της σημερινής μεγάλης εορτής, την οποία κατά ένα όχι περίεργο αλλά μη αναμενόμενο τρόπο την εορτάζομαι οι Έλληνες λίγο μουδιασμένοι εξαιτίας της γενικής καταστάσεως στην οποία βρεθήκαμε κατά τον προηγούμενο χρόνο και τον ήδη αρξάμενο χρόνο το 2012, αλλά και εξαιτίας μερικών άλλων φαινομένων της κοινωνικής μας ζωής και της κοινωνικής μας συμπεριφοράς, που όμως αυτά τα φαινόμενα ναι μεν χαλούν τη διάθεσή μας, αλλά δεν πρέπει να υπερκεράσουν την προσπάθεια που οφείλουμε να καταβάλουμε όλοι για να είμεθα αντάξει των προγόνων μας, οι οποίοι από τον πρώτον χρόνο της συστάσεως του ελληνικού κράτους με την τελική κατάληξη εκ της μελέτης των ιστορικών γεγονότων της εποχής του 21 μας είπαν ότι η έναρξη επίσημα έγινε στις 23 Μαρτίου στην Αγία Λαύρα από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, αλλά όμως επειδή δύο μέρες μετά ήταν η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού, οι τότε κυβερνώντες και η Εκκλησία αποφάσισαν να εορτάζονται την 25η Μαρτίου η διπλή εορτή για τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς, για όλους τους Έλληνες, το διπλούν μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της κηρύξεως, της επισήμου κηρύξεως της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 για την ανάκτηση της ελευθερίας μας. Επομένως η πρώτη αναφορά είναι εις το γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, έτσι εν πάση συντομία, διότι εις τις εικονογραφίες του Ευαγγελισμού παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος προσφέρον συμβολικός εν άνθωση την Παναγία Παρθένων, και ο συμβολισμός είναι σαφής. Το ευώδες κρίνο συμβολίζει την ευωδία της αρετής και της αγιότητος της Παναγίας, και η φωνή όπως την ακούσαμε για κατά την ανάγνωση του σημερινού Ιερού Ευαγγελίου, η φωνή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Θεοτόκον είναι σαφής και πρωτοφανής για να ακούεται έκτοτε και μέχρι σήμερα μέσα από την Εκκλησία: «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη». Αυτός είναι ο αρχαγγικός χαιρετισμός, ουράνιον εγκόμιον της Παναγίας και υπεραγίας, της εκλεκτής και τετιμημένης υπό του Θεού, όπως συνήθως το αναλύουμε και το επεξηγούμε κατά τις ημέρες των θεομητορικών εορτών. Πολλά εγκόμια και έπαινη δια πολλούς εκ των ανθρώπων έχουν ακουστεί, καμία όμως σύγκληση προς το εγκόμιο που υπούστη όταν επεστάλλει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις την πόλη της Γαλιλαίας, της οποίας το όνομα είναι η γνωστή μας Ναζαρέτ, προς Παρθένων με μνηστευμένην ανδρή, ο όνομα Ιωσήφ εξήκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ, που έγκυται η ασύγκριτη υπεροχή του εγκομιασμού της υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν προέρχεται εκ της γης ή εξ ανθρώπων ο χαιρετισμός, αλλά άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Όχι υπασπιστής επί γη ο άρχοντος, οσονδήποτε δόξου και ισχυρού, αλλά εξ ονόματος του Θεού απεσταλμένος αρχάγγελος είναι ο κομιστής του μεγάλου μηνύματος. Έχει εκ Θεού την εντολήν ο ουράνιος αυτός
διαγγελεύσει να πει προς την Παναγία εν συνεχεία του χαίρε και χαριτωμένη και το ευλογημένη σύ εν γυναιξή, να αναγγείλει δηλαδή την μεγάλη ευλογία που επεφύλαξε η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, να στείλει τον Υιόν του σωτήρα του κόσμου και όργανον και φορέα αυτής της ευλογίας. Επέλεξε μεταξύ άλλων γυναικών την Παρθένων Μαρίαν ως την κατεξοχήν υπ' αυτού ευλογημένη ύπαρξην εν το κόσμο. Φέρε λοιπόν την σφραγίδα και το κύρος της αυθεντίας του Θεού του υψίστου ο αρχαγγελικός λόγος. Από τα αρχαγγελικά χείλη ακουόμενον το χαίρε και χαριτωμένη αποτελεί την εγκυρωτέραν αναγνώριση της εξόχως και εξαιρέτως εκλεκτής προσωπικότητας της Παναγίας της Παρθένου. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτά τα πλάδια των χαιρετισμών και σύντομα πρέπει να προσθέσουμε την κλίση εις την οποία εκλήθη η Θεοτόκος. Εκλήθη υπό του Θεού να γίνει το όργανο της εκπληρώσεως της προαιωνίου βουλής του για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Όπως ψάλλει ο Ιερός Συνοδός «Βουλήν προαιώνιον αποκαλύπτων συγχώρη Γαβριήλ εθέστηκεν». Θεωρείται τιμητικόν αν στις μεγάλες και σοβαρές υποθέσεις που αφορούν στα καράδι και στους λαούς χρησιμοποιηθεί κάποιο πρόσωπο για να συμβάλλει στην αίσια διεξαγωγή και έκβαση των ζητημάτων που απασχολούν. Πόσο μάλλον όμως είναι απροσμέτρητον το ύψος της τιμής της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία εκάλεσε ο ύψιστος να συμπράξει εις το έργο της Θείας του Οικονομίας και την εν Χριστώ Ιησού σωτηρίαν του κόσμου ως μόνην Θεοτόκον. Και πώς να μην ψάλλει προς αυτήν ο πιστός λαός του Κυρίου «Εγενεέ πάσε μακαρίζω μένσε την μόνην Θεοτόκον». Και πώς και δι' αυτήν την υπό του Θεού οικονομηθήσαν συμμετοχήν της εις το μυστήριον της ενσαρκώσεως του Υιού του Θεού προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου φανερωθέντος δε πεσχάτων των χρόνων κατά την Αγία Γραφήν δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου η δόξα της είναι μοναδική. Είναι η δέσποινα του κόσμου, η βασίλισσα των αγγέλων, η μήτρη του Θεού, η και χαριτωμένη, το κάφισμα όλου του ανθρωπίνου γένους και ιδιαίτερος του γυναικείου κόσμου μέσα σε όλη την χριστιανοσύνη. Σαν συνέπεια, χωρίς να παρεμβάλλουμε πολλά άλλα θέματα τα οποία είναι ωραία και που αναφύονται και για τα οποία ομιλούν οι πατέρες και οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, έρχεται το γεγονός και ο χαρακτηρισμός και η ερμηνεία ότι αυτός ο χαιρετισμός που δόθηκε από τον Αρχάγγελο κατ' εντολή του Θεού εις την Παναγία είναι η απαρχή της ελευθερίας του ανθρώπου. Από τώρα ξεκινάμε από αυτό το σημείο για να φτάσουμε κάποτε εις αυτό που ο Χριστός είπε διδάσκων «Ως τις θέλειο πίσω μου ελθύν», αλλά αν αποφασίσει να έλθει απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Εις την Αγία Γραφή είναι γραμμένο στον Ιωάννη και τον Ευαγγελιστή «Εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσαστε». Ο Υιός της Παρθένου, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Εάν εκείνος μας ελευθερώσει, τότε είμεθα ελεύθεροι. Εάν προσφερθούμε με τη συνείδησή μας και την ύπαρξή μας να μας απελευθερώσει, τότε πράγματι είμαστε ελεύθεροι. Ελευθερία, η πνευματική ελευθερία, η εθνική ελευθερία, η κοινωνική ελευθερία, η προσωπική ελευθερία, έννοιες μεγάλες και υψηλές που γίνονται πιο ηχηρές και πιο κατά έναν τρόπο ελεγχόμενες και αναλυόμενες σε ημέρες και στιγμές που οι λαοί μπορεί να εορτάζουν όπως εμείς την απελευθέρωση της πατρίδος τους από ένα ζυγό σκληρών και απάνθρωπων επί 400 χρόνια. Ελευθερία.
είναι η λέξη που περικλείει το βαθύ νόημα της μεγάλης μας εθνικής εορτής. Ελευθερία, από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά κατά των ποιητήν. Αυτή ήταν το ισχυρόν κίνητρον και το μέγα ιδανικόν των αγωνιστών του 21. Αυτή εγιγάντωσε πάντοτε τον ηρωισμό των γενναίων προμάχων του έθνους εις όλους τους αγώνας και τας εφοπίας του λαού μας. Διότι είναι θείον δώρον η ελευθερία. Ο Δημιουργός μας έπλασε ελεύθερα όντα. Μας επρίκησε με τα χαρακτηριστικό αυτογνώρισμα όταν μας δημιούργησε κατ' εικόνα του. Πρέπει όμως να ομολογηθεί ότι ενός τέτοιου θείου δωρήματος όπως η ελευθερία, οι άνθρωποι αποδεικνύονται πολύ συχνά ανάξιοι διαχειριστές με καθολική γενική ερμηνεία. Και ο εις την Αγία Γραφή Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι ήδη αυτό το πρώτο ανθρώπινο ζεύγος οδηγήθη σε ασφαλμένη αντίληψη της ελευθερίας και έκαμε χρήση, κακήν χρήση, ο Αδάμ και η Εύα. Τους είπε όλα τα πάντα πλην ενός και πήγαν στο ένα και έχασαν τα προνόμια και την ελευθερία τους. Απορούν και εκπλήσονται πολύ πως η παράβαση μιας εντολής του Θεού όπως οι βρώσεις του απειγορευμένου καρπού χαρακτηρίζεται υπό της Αγίας Γραφής ως ζήτημα σοβαρότατον που έχει τόσο οδυνηρές συνέπειες για την ανθρωπότητα και όμως όταν σκεφτεί κανείς ότι το βαθύτερο νόημα της παραβάσεως αυτής είναι μια επανάσταση του ανθρώπου κατά του Θεού, μια ανταρσία κατά του Θεού, επανάσταση και ανταρσία δεν υπάρχει και αν υπάρξει δεν θα έχει ποτέ δικαίωση. Επανάσταση και ανταρσία εναντίον εκείνων που ο Θεός εθέσπισε και έδωκε στους ανθρώπους δεν αποτελεί πράξη προσφοράς στην κοινωνία αλλά αποτελεί πράξη βίας η οποία έρχεται και διαταράσει την ειρήνη μεταξύ όχι μόνο του Θεού και των ανθρώπων αλλά και μεταξύ αυτών των ίδιων ανθρώπων. Η εποχή μας είναι τόσο δύσκολη και οι μέρες μας τόσο δύσκολες. Εφτάσαμε εμείς οι Έλληνες που είπαμε πως από πριν έχουμε, είμεθα εμείς οι οποίοι καθορίσαμε με τους προγόνους μας των εορτασμών των κοινών του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με την απελευθέρωση, με τον αγώνα για την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους και τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Είναι οι μέρες που εμάς όλους που είμαστε μεγαλύτεροι στα μαθητικά μας χρόνια, στα παιδικά μας χρόνια μας γέμισαν από πολλές και όμορφες αναμνήσεις, από πλήθος εκδηλώσεων, από πλήθος γεγονότων, ομιλιών, κειμένων, ερμηνεών, παραστάσεων, παρελάσεων, συγκεντρώσεων και καθεξής. Σήμερα και ιδιαίτερως αυτή την ημέρα που είναι μια μέρα τακτικός και μονίμως, μια ημέρα τόσο δυνατή για την πίστη μας και για την πατρίδα μας, μέσα μας όλοι διαρωτώμεθα αν θα τηρηθεί η τάξη και η επαρχία και η ησυχία και η πειθαρχία κατά την ώρα των παραλάσεων. Μα γιατί να μην επικρατήσει η πειθαρχία. Αυτό κανείς λογικός δεν μπορεί να το καταλάβει. Γι' αυτό λοιπόν το αγαθό της ελευθερίας το οποίο σήμερα γιορτάζομαι και πνευματικά και εθνικά, αυτό το γεγονός της ελευθερίας έχει ανάγκη απαραίτητων ερμηνεών για να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος την αποστολή του μέσα στο κοινωνικό σύνολο που ζει και που οπωσδήποτε πάντως ο ένας πρέπει να σέβεται τις αρχές και τις επιθυμίες του άλλου. Δεν θα πω τίποτε περισσότερα. Αντιλαμβάνεστε
την πικρία και τη δοκιμασία που πήραμε εγώ προσωπικά και εσείς τον Οκτώβριο του περασμένου έτους επί παρουσία και τον Ατάτο Άρχοντος της χώρας, όταν εματεώθηκε η παρέλαση για την εορτή εκείνη της 28ης Οκτωβρίου. Και τώρα λένε, άκουσα χθες και λυπήθηκα, να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί ό,τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Ω γέγονε, γέγονε, να πούμε στην τάξη, να πούμε στην πειθαρχία, να πούμε στην ενότητά μας, να πούμε στο σεβασμό εκείνων που σέβονται και εκείνοι πρέπει να σέβονται τα δικά μας. Δηλαδή, σε μια αμοιβαία αναγνώριση δικαιωμάτων όταν δεν σύγεται η γενική ελευθερία και η συμμετοχή μας σε γεγονότα που έχουν τόσο αιώνια, αιώνων δηλαδή πλέον, ιστορία και θριαμβικό λόγο για να εμφανιστούν ενώπιον της ιστορίας και των εταίρων γενεών. Εγώ απλώς, επειδή και πολλοί κόσμος μας βλέπει και μας ακούει, αλλά και για μας, και τελειώνω με αυτό, κατά την ώρα της μεγάλης εισόδου που δεν είχατε έλθει και όλοι, διότι τώρα είναι το πρόγραμμα για την επίσημη δοξολογία, θεώρησα χθες βράδυ σκεπτόμενος και έγραψα μόνος μου, κάπου πήρα και μια πηγή, τα ονόματα των ηρώων της Επαναστάσεως του 21 που οι πλήστοι απέθαναν, θυσιάστηκαν, σκοτώθηκαν, αλλά και οι άλλοι στη ζωή τους τα πάντα για την Ελλάδα τα έδωσαν. Τους μνημόνευσα από πριν. Μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους ξεχάσουμε? Μπορούμε να τους βγάλουμε από τις σχολικές τάξεις τις φωτογραφίες τους? Μπορούμε να προσβάλλουμε τους αδριάντες τους? Μπορούμε να μαντσουρώσουμε τα πρόσωπά τους? Μην νομίζετε ότι υπερβάλλω, σας μιλάω σαν αδελφό σας. Πόσο πόνεσα όταν είδα εγώ μαυρισμένες και λερωμένες τις πρωτομές των Μητροπολιτών μέσα στον κήπο του επισκοπικού μας Μεγάρου στη Διασταύρωση Μητροπόλεως και Βογατσικού. Γιατί τις πρωτομές, τις μαρμάρινες, τους αρχιερείς που έδωσαν τη ζωή τους, το Γενάδιο και τον Παντελεήμονα και τον Λεωνίδα και τον Παντελεήμονα και στα πρόσωπα αυτών, όλων αυτών που πέρασαν από εδώ. Γιατί είναι εύκολο να μοντζουρώνεις, να φωτίσεις είναι δύσκολο. Και θυμήθηκα λοιπόν εκεί σε αυτό το περιβάλλον. Τις καθαρίσαμε δυο φορές αυτές τις πρωτογές. Θυμήθηκα λοιπόν τους ήρωες και είπα θα μνημονεύσω και τους λέω και τώρα για να μην τους πούμε μετά στην δοξολογία που δεν έχει χαρακτήρα πένθυμο. Και μνημόνευσα Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, Γερμανού Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών, Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσσα, ο Ιμπραήμ έπεσε μπροστά του και γονάθησε και τον σπάστηκε στο μέτωπο, θαυμάζοντας την παλικαριά του και τη γελαιότητά του. Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή, σημαντικότατα του μέλους της Φελικής Εταιρείας που ξεσήκωσε τους Έλληνες στην περιοχή της Φωκίδος και παρακάτω στα μέρη εκείνα της πατρίδας μας. Θεοδόρου Κολοκοτρώνη που βάστασε το βάρος σχεδόν σε ορισμένες φάσεις όλου του αγώνα. Λασκαρίνας Βουμπουλίνας, Ανδρέου Μιαούλη, Μαντός Μαυρογένους, Δημητρίου Κλαπούτα, Χρήστο Αναγνωσταρά, του Πανουριά, Κίτσου Τζαβέλα, Οδυσσέος Ανδρούτσου, Νικήτα Σταματελόπουλου, Μάρκου Μπότσαρη, Γεωργίου Χαραϊστάκη, Κωνσταντίνου Κανάρη, Εμμανουήλ Παπά του Μακεδόνος, που σκοτώθηκε εδώ στην Επανάσταση των Μακεδόνων κατά των Τούρκων, των Σουλιτωσιών από το Σούλι Ηρωίδων Γυναικών και όλων των επωνύμων και ανωνύμων ηρώων του 21, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε την ημέρα της δημιουργίας του κράτους και την παρουσία
και την ανάληψη των ηνίων του κράτους από μια εξέχουσα μεγάλη μορφή της ιστορίας της ελληνικής και της διπλωματίας και της μορφώσεως και της ανιδιοτέλειας και της τιμιότητος του Ιωάννου Καποδίστρια, που ακριβώς αυτές οι μικρότητες που εξακολουθούν να υφέρπουν και σήμερα ανάμεσά μας τους Έλληνες, διότι ίσως είναι ελαττωμά μας που πρέπει να το εξαφανίσουμε μέσα από τη ζωή μας την εθνική και την κοινωνική, που αυτό το δηλητήριο, αυτό το περίστροφο τον σκότωσε στην είσοδο της εκκλησίας του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος στον Ναύπλιο, και σταμάτησε εκεί στην αναγέννηση του ελληνικού κράτους, στη δημιουργία του ελληνικού κράτους που ήδη επορεύεται πάνω σε πολύ καλά αχνάρια. Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Όλων αυτών των ηρώων, ανδρών και γυναικών, ανωνύμων και πονήμων, των ανθρώπων του λαού, ανδρών και γυναικών και παιδιών, μοναχών και αρχιερέων και ιερέων, όλων των συντελεστών αυτού του γεγονότος που ζούμε τώρα εμείς 170-180 χρόνια ελεύθεροι, ας είναι αιωνία η μνήμη των, και ο Θεός να τους αναπαύει εκεί στη μακαριότητα, και σε εμάς και στους απογόνους μας να δίνει φωτισμό για να τους ενθυμούνται, να τους εντυμούν, να τους παρακολουθούν, να τους μελετούν και να εμπνέονται για το πώς πρέπει να είναι απέναντι αυτής της ζωής, απέναντι της Ορθόδοξου Χριστιανικής πίστεως και απέναντι της πατρίδας μας, της Ελλάδος, της πονεμένης Ελλάδος πολλές φορές από τα ίδια τα παιδιά της. Έτσι πολλά, ειρηνικά, ευλογημένα, ελληνοκεντρικά, μακεδονίτικα, και όπως είπα, εξ αφορμής και των 100 χρόνων από τις απελευθερώσεις της Θεσσαλονίκης μας, από την τοπική εκκλησία το σύνθημα είναι 1912-2012 η ελεύθερη ελληνική Μακεδονία σημαίνει ελεύθερη παντοτική Ελλάδα. Αμήν, αδελφοί.